Είμαστε στη συνοικία Ομπολών, μία από τις συνοικίες περιμετρικά του κέντρου του Κιέβου. Βλέπετε δίπλα μου το χτύπημα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουμε, στις 5 παρα 10 το πρωί σημειώθηκε εδώ μία έκρηξη από ρουκέτα, η οποία είναι είτε από αεροσκάφος που μπορεί να πέταξε πάνω από την πόλη, είτε από πύραυλο ο οποίος έσκασε εδώ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταδώσω με κάθε βεβαιότητα, αφού προσθέσω βέβαια το πιο σοβαρό, ότι δεν έχουν καταγραφεί νεκροί, γιατί το κτίριο, το συγκεκριμένο το σημείο ήταν άδειο, είναι ότι εδώ δεν είναι κάποια στρατιωτική περιοχή. Είναι μια καθαρά περιοχή κατοικίας. Υπάρχουν πολλά μπλοκ διαμερισμάτων τριγύρω σε μια απόσταση πάνω από, σε μια ακτίνα πάνω από 2 χιλιόμετρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να είναι στρατιωτικό. Δεν φαίνεται να είναι δηλαδή κάποιος στρατιωτικός στόχος κοντά. Εδώ υπάρχει νηπιαγωγείο, υπάρχει παιδικός σταθμός, υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ η καταστροφή είναι μεγαλύτερη, παιδιά, το βλέπετε. Είναι αυτό το ρεπορτάζ το οποίο δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει στην επόμενη γωνία. Εμείς νομίζαμε, επειδή είδαμε τα πυροσβεστικά από την άλλη πλευρά, νομίζαμε ότι εκεί ήταν το θέμα, και τώρα στρίβουμε τη γωνία και βλέπουμε αυτό το πράγμα να ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απίστευτο, απίστευτο. Κοιτάξτε παιδιά πώς έχει μετατρέψει σε στάχτη ολόκληρα πατώματα. Εδώ κοιτάξτε στο κέντρο, προσέξτε λιγάκι εδώ, έχουνε, λες και βλέπουμε τη διατομή του κτηρίου, είναι φοβερό. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι ακόμα και τα πατώματα έχουν πέσει. Λοιπόν, πραγματικά είναι, τι να πω, οι εικόνες πιστεύω ότι μιλάνε από μόνες τους. Οι πυροσβέστες βλέπετε ότι τοποθετούν, βρίσκονται ακόμα μέσα στο κτίριο. Βλέπω έναν πυροσβέστη ο οποίος είτε δέχεται είτε δίνει εντολές εδώ στους συναδέλφους του, ενώ υπάρχουν και άλλοι δύο εκεί που τοποθετούν σκάλες προκειμένου να πάνε προς τα πάνω. Εδώ έχει στηθεί και ένα ιατρείο, μια τέντα ιατρείου βλέπουμε από δεξιά, ενώ ακριβώς από απέναντι από το κτίριο είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, δηλαδή μια εγκατάσταση. Στο κομμάτι στο οποίο έγινε η έκρηξη, γιατί βλέπετε ότι η έκρηξη έπληξε αυτό ακριβώς το σημείο, αυτό είχε εκενωθεί. Εδώ κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Εδώ κουβαλάει ένα σκυλάκι ο πυροσβέστης. Το σώσε και αυτό. Μέσα σε όλα τα καθήκοντά του έχει και αυτό, να κουβαλήσει το σκυλάκι και να το πάρει έτσι μακριά από τα συντρίμια και να το οδηγήσει σε ένα ασφαλές σημείο. Εδώ, αν θα δείτε, μέσα στα διαμερίσματα, προσέξτε να δείτε, φαίνεται έτσι η κανονικότητα της ζωής των ανθρώπων. Ράφια με ρούχα, βλέπετε το air condition, τα γραφεία. Εδώ πραγματικά δηλαδή δεν είναι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Εδώ μέχρι πριν από λίγες ώρες κατοικούσαν άνθρωποι.